νέ ναι, τον ζηλό την ηλίαν της τρόπης το βαπτίστη ευθύες τε στρίβης επόμενος, τη ερήμου γέγονα οικιστή και την οικουμένη εστήριξα σε φιέσου. Δύο πρεσβεύε Χριστό το Θεό, σωθεί Χαιρέτε αν κυρίως πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μας και σήμερα θα πούμε λίγα λόγια για τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα, καθώς και μια φοβερή προφητεία του Αγίου η οποία βρίσκει πλήρη εφαρμογή στις μέρες μας. Ο Μέγας Αντώνιος γεννήθηκε το έτος 251 μετά Χριστόν στην Άνω Αίγυπτο από γονείς χριστιανούς, οι οποίοι κατήχαν μεγάλη περιουσία. Από την παιδική του ηλικία ο Αντώνιος έδειχνε με όλη του τη διαγωγή έκτακτη ανθρώπινη ύπαρξη. Σε ηλικία 18 με 20 ετών έχασε και τους δύο γονείς του και δοκίμασε πολύ μεγάλη θλίψη και οδύνη όμως συνήλθε γρήγορα και συγκέντρωσε όλη την προσοχή του στην θεία θεωρία και στην φροντίδα της μικρής του αδελφής. Το βέλος του θείου έρωτα δεν αργεί να χτυπήσει την καρδιά του Αντωνίου. Καθώς μία Κυριακή άκουγε από το Ευαγγέλιο την περικοπή σχετικά με τον πλούσιο νεανίσκο, στον οποίο ο Κύριος μας είπε «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, Πούλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα να με ακολουθήσεις. Όταν τα άκουσε αυτά ο Όσιος Αντώνιος, τόσο εντύπωση του δημιούργησαν που το εξέλαβε αμέσως σαν μία θεία υπόδειξη και πρόσκληση. Αφού πρώτα τακτοποίησε την μικρότερη αδελφή του, έπειτα μοίρασε στους φτωχούς οικογενειάρχες όλη την μεγάλη πατρική του περιουσία και ανεχώρησε στην έρημο για μεγαλύτερη πνευματική και ηθική τελειότητα. Πράγματι, ο αγώνας του μέσα στην έρημο αποδίδει πλούσιους πνευματικούς καρπούς. Γίνεται ο ασκητής των ασκητών και από όλα τα μήκη και τα πλάτη της χριστιανικής γης έρχονται να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν μεταξύ αυτών και δύο πολύτιμοι αστέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Αθανάσιος. Σε ηλικία περίπου 105 ετών, ο Μέγας Αντώνιος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Η μνήμη του εορτάζεται από την Εκκλησία μας την 17η του μηνός Ιανουαρίου. Είπε κάποτε ο Αβάς Αντώνιος έρχεται καιρός όπου οι άνθρωποι θα καταληφθούν υπομανίας και θα συμπεριφέρονται ως παράφρονες και αν δουν κάποιον να φέρεται λογικά θα ξεσηκωθούν εναντίον του λέγοντας «Σύ είσαι ο παράφρον» και τούτο θα το υπούν ακριβώς διότι δεν θα είναι σαν κι αυτούς. Είπε δηλαδή ο Όσιος Αντώνιος ότι «Έρχεται καιρός όπου οι άνθρωποι θα τρελαθούν και θα συμπεριφέρονται σαν τρελοί. Και αν δουν κάποιον να συμπεριφέρεται λογικά, θα ξεσηκωθούν εναντίον του λέγοντας «Εσύ είσαι ο τρελός». Και θα το πούν αυτό ακριβώς διότι δεν θα είναι σαν και αυτούς. Νομίζω αγαπητοί μου αδελφοί ότι αυτός ο λόγος του Μεγάλου Αντωνίου αντικατοπτρίζει επάξια την σημερινή κοινωνία στην οποία ζούμε όπου έγινε η αμαρτία μόδα, το παραφύσιν θεωρείται φυσιολογικό, αυτός που πιστεύει στο Χριστό και κάνει τον αγώνα του να κρατήσει την πίστη θεωρείται παράφρον και τρελός και όλοι οι υβριστές του Θεού και όλοι αυτοί που ζουν στην παρανομία φαίνονται ως φυσιολογικοί. Αντεστράφησαν δηλαδή οι φυσιολογικοί νόμοι σήμερα και κυριαρχείται ο κόσμος από τα άλαλα και τα μπάλαλα, όπως έλεγε και ο πατροκοσμάς ο Ετωλός. Γι' αυτό λοιπόν, κανείς να μην απελπίζεται, οι πατέρες μας τα έχουν πει, ότι αυτός που θα θελήσει να κρατήσει την πίστη, θα περάσει διωγμούς, θα υπομείνει εξευτελισμούς και κάθε λογής μαρτύρια, είτε ψυχολογικά, είτε ακόμη και σωματικά. Εμείς πάντως πρέπει να είμαστε σε θέση να τα θυσιάσουμε όλα για την αγάπη του Χριστού. Δείτε οι πατέρες μας πόσα πέρασαν. Ακούστε τις εκπομπές που έχουμε βάλει μέσα αυτές τις μέρες με τους μεγάλους πατέρες και ασκητές να δείτε τι μαρτύρια πέρασαν για να κρατήσουν την πίστη. Οι Άγιοι είναι το παράδειγμά μας. Από εκεί θα στηριχθούμε και σε κανέναν άλλον. Πρωτίστως ο Χριστός, που καλούμαστε να γίνουμε καθομοίωση του Θεού και φυσικά να μιμηθούμε τους Αγίους, γιατί και οι Άγιοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και αγωνίστηκαν. Και τι εννοώ πρέπει να μιμηθούμε τους Αγίους. Εννοώ ότι πρέπει να μιμηθούμε όσο το δυνατόν μπορούμε τις αρετές τους, το θυσιαστικό τους πνεύμα, την αυτοθυσία τους, την πίστη του, την αυταπάρνησή τους, την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και όλες τις άλλες αρετές, το μαρτυρικό φρόνημα, το γεγονός ότι δεν έβαλαν πάνω τίποτα από τον Χριστό, όσο μπορούμε το 1% που λέμε. Τώρα δεν υπάρχουν αρετές. Οι εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ πονηρές. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, κρατήστε την πίστη ως η κόρην οφθαλμών όπως και στην προφητεία του Αγίου Ανατολίου της Όπτινα, που λέει «Παιδί μου, στα έσχατα δεν θα υπάρχουν αρετές. Κράτα την πίστη και αγωνίσου, για να λάβεις το έλεος του Θεού. Γίνου πιστός άχρη θανάτου, όπως λέει και η Αποκάλυψη. Γίνε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής», λέει ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν να μην μας απελπίζει τίποτα, ας αφήσουμε τα πάντα στην παντοδυναμία του Θεού, απλά να παρακαλάμε τον Χριστό μας καθημερινά να μας δίνει φώτιση για να μην δηλιάσουμε και να σταθούμε εν τη Ορθοδοξία μέχρι σε σχάτων. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας δίνει δύναμη και να σας στηρίζει στον αγώνα υπέρ της πίστεως.